Για το πλήρες ρεπορτάζ, φίλοι τηλεθεατές, πάμε λίγο να συμμιλήσουμε με τους ανθρώπους που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών προκειμένου σήμερα στην περιφέρεια Αττικής. Έχουμε τη χαρά και τη μοίρα, έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Πατούλη, δήμαρχο Αμαρουσίου, πρόεδρο της ΚΕΔΕ, του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Πολυπράγμονο ο κύριος Πατούλης, ωστόσο ζητάτε, μπαίνετε μια νέα πρόκληση. Κύριε Πατούλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους τηλεθετές σας, και χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας. Πράγματι, μετά από 20 χρόνια αυτοδιοικητικής πορείας στον πρώτο βαθμό, περνώντας από όλα τα στάδια αυτού, αλλά και μετά από 30 χρόνια από τον όρκο του Ιπποκράτη που έδωσα ως γιατρός, θεώρησα ότι όλη αυτή την εμπειρία, όλη αυτή, αν θέλετε, την δύναμη προς το να δημιουργήσουμε αποτελεσματικά το αύριο, βάζω τις δικές μου δυνάμεις και οι συνεργάτες μου προφανώς, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια νέα αρχή σε αυτό που ζούμε, σε αυτή την παθογένεια την οποία δεν βλέπουμε να έχει μέλλον, εάν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα, με τα θέματα που ήδη συζητάμε και με βάση την αντίδραση των φίλων τηλεθεατών στην διαδραστική σχέση που έχουμε, κύριε Πατούλη, στο Facebook, στη σελίδα μας για την Ελλάδα. Έχει προβληματίσει η επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Κεσαριανής, ο εμπειρισμός αυτοκινήτου συναδέλφου, οι αντιδράσεις που κορυφώνται διαρκώς για τον απεργό πείνα στη Δημήτρη Κουφοντίνα, οι υλικές ζημιές σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, οι επιθέσεις αστυνομικού, οι τραυματισμοί αστυνομικών. Ποια είναι η δική σας θέση? Κοιτάξτε, όλα αυτά δείχνουν ότι δυστυχώς δεν είμαστε μια κανονική χώρα στο επίπεδο της ασφάλειας. Και εγώ θέλω να είμαι πολύ σαφής, επειδή όλο αυτό τον καιρό, κύριε Χαριτάτο, πηγαίνω πέραν από τις πόλεις και στα αστυνομικά τμήματα. Αυτό να συμβεί που υπήρχε πάντα ασφαλείας. Όμως, δεν είναι πρόσφατο. Προφανώς δεν θέλω να πω ότι είναι μια σημερινή κατάσταση προς Θεού, όμως θα πρέπει να δούμε πώς θα τη διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί πάνω απ' όλα είναι ο πολίτης, η ασφάλεια που πρέπει να αποπνέει τα όργανα της τάξεως, τα οποία οφείλω να πω ότι η λειτουργή του, δηλαδή η αστυνομική και γενικότερα όλοι αυτοί οι οποίοι πλαισιώνουν την αστυνομία, είναι πολύ σημαντικοί άνθρωποι στην πλειοψηφία τους, όμως πολλές φορές δεν έχουν τα εργαλεία, είτε σε επίπεδο αυτοκινήτων, ιδιαίτερα εδώ στην περιφέρεια της Αττικής, είτε αν θέλετε, ακόμα και από τα ελεξίσφαιρα, ακόμα και από τα συστήματα της τεχνολογίας. Σε κάθε περίπτωση, εγώ καταδικάζω προφανώς όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν μπορεί σήμερα να λαιλατώνται ή να πιάνουν φωτιά στα σημεία που θα ασφαλίσουν τους πολίτες. Πρέπει να αλλάξει αυτή η εικόνα. Δεν είναι εικόνα που αρμόζει σε μια χώρα που φιλοδοξεί μέσα από τον τουρισμό, από τη φιλοξενία, από την ευεξία, από τα προτερήματα που έχει. Έχει τη δύναμη περιφέρεια να πιέζει τα συναρμόδια υπουργεία, προφανώς, την δημόσια ασφάλεια, την εγκληματικότητα. Κύριε Χαριτάτο, καταρχήν το ξέρετε πολύ καλύτερα, γιατί είσαι πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, και το ξέρετε πολύ καλά ότι οι αρμόδιοι προφανώς για την ασφάλεια είναι τα αρμόδια Υπουργεία του Προστασίας του Πολίτη. Παρά τα αυτά, θεωρώ ότι ο μεγαλύτερος αυτοδιοικητικός χώρος, η μεγαλύτερη αυτοδιοικητική δομή, που είναι η περιφέρεια της Αττικής, που είναι σχεδόν η μισή Ελλάδα στην αρμοδιότητα, τουλάχιστον πληθυσμιακά, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να έχει λόγο, έχει λόγο και έχει ένα τρόπο πίεσης προς τον αρμόδιο Υπουργείο. Παρά τα αυτά, αυτό το οποίο έχουμε δηλώσει είναι ότι επειδή τα αστυνομικά τμήματα εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες, έχουν αυτοκίνητα τα οποία έχουν τελειώσει τη δυνατότητά τους, όπως και σε άλλες περιφέρειες, αυτό που θα κάνουμε θα είναι αμέσως, για να βοηθήσουμε και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, να αγοράσουμε αυτοκίνητα για τα τμήματα ασφαλείας και τα αστυνομικά τμήματα. Λέτε, υπάρχει υποστήριξη από τις δυνατότητες της περιφέρειας? Προφανώς, προφανώς. Στα οικεία, στα εντός της περιφέρειας, στα αστυνομικά τμήματα. Προφανώς. Σε επίπεδο οχημάτων, δηλαδή οχημάτων. Δίκυκλα, μα αυτή τη στιγμή, περιπολικά. Ναι, ναι, κύριε Χαριτάτη, θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή τα αυτοκίνητα που είναι στα αστυνομικά τμήματα της περιφέρειας Αττικής είναι του 2000-2002, έχουν 1.000.000 χιλιόμετρα. Έχετε δει αστυνομικούς οι οποίοι να σπρώχνουν τα αυτοκίνητα για να πιάσουν τον εγκληματία? Αυτό είναι αδιανόητο. Όπως ακριβώς κάναν όλες οι περιφέρειες, μόνο εδώ δεν έγινε αυτό. Αλλάξαν τα αυτοκίνητα μέσα από τη διαδικασία του ΕΣΠΑ και άλλων βεβαίως προγραμμάτων. Εμείς όμως, για να κάνουμε γρήγορα, γιατί το αίσθημα της ασφάλειας είναι μετά από την υγεία, ίσως από τα σημαντικότερα αγαθά που πρέπει να έχει ένας πολίτης, θα το κάνουμε αμέσως για την αγορά αυτοκινήτων για όλα τα αστυνομικά τμήματα της περιοχής. Κύριε Πατούλη, πολύ πράγμα. Ιατρικός Σύλλογος, Δήμος, Περιφέρεια, άλλες ενέργειες, μην αρχίσω να παραθυμώ. Μπορεί και να παρεξηγηθώ από τους φίλους τηλεθετές που είναι καχύπνοτοι κυρίως απέναντι στον δημοσιογράφο, κυρίως εντός της δημόσιας τηλεόρασης.